Δεύτερον, άκουσα με πολύ προσοχή αυτό που είπε ο κύριος Μηταράκης, ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να συμμαζέψει τα οικονομικά της. Θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό που λέει. Απολύτως σωστό. Άρα, ελπίζω αυτή η φωνή να ακούγεται και όχι η φωνή του Αντιπροέδρου, του κύριου Γεωργιάδη, ο οποίος ζητάει να διαγραφούν τα χρέη. Αλλά άκουσα και κάτι άλλο από τον κύριο Μηταράκη, το οποίο ειλικρινά με παραξενεύει. Δεν μπορεί να εξισώνουμε τους πολίτες, τις επιχειρήσεις που είναι υπερχρεωμένοι με τα κόμματα. Δεν μπορεί να εξισώνουμε αυτούς τους ανθρώπους που περάσανε τη δίνη της κρίσης με τα κόμματα, τα οποία πήρανε χωρίς εγγύησης δάνεια, τα οποία πήρανε με υποσχετικές δάνεια, τα οποία πήρανε με διπλή εκχώρηση της χρηματοδότησής τους σε δύο τράπεζες δάνεια. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι προκαλεί το δημόσιο αίσθημα. Και τέλος πάντων, πρέπει και αυτοί και οι πολιτικοί που έχουν μέσα ενημέρωση και γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί, κάποτε να μας πούνε τι θα κάνουν με τις ρυθμίσεις και των κομμάτων τους και των δανείων των μέσων ενημέρωσής τους. Ευχαριστώ.